Κύριε Καραμαλή, με αφορμή το θέμα που έχει ξεσπάσει με τη συμμετρία των οικολόγων πράσινων για νερά σε όλη την Ελλάδα, θέλουμε λοιπόν να μάθουμε, μια και το νερό της Κορίνθου είναι από τα τελευταία που δόθηκαν προς πώση στους πολίτες. Θέλουμε να μάθουμε. Έχουμε κάνει βέβαια μια προεργασία και έχουμε δει ότι αναρτάται τις μετρήσεις όσο οφείλεται σαν ΔΕΙΑΚ. Έχουμε site, ναι, μπορούμε να σας δούμε. Στο site. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσουμε από εκεί. Υπάρχει υποχρέωση να αναρτώνται οι μετρήσεις στις ιστοσελίδες των μνήμων? Δεν νομίζω ότι νομοθετική υποχρέωση, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα θέμα ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με το. Είναι θέμα. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Δεν είναι νομοθετικά ότι αν δεν το κάνεις έχεις κάποια ποινή δηλαδή. Είναι θέμα ότι εμείς θέλουμε να το συμπληρώνουμε. Επειδή με το νερό της Κορίνθου έχουν ακουστεί πολλά, είχαν κάποια δημοσιεύματα παλαιότερα με κάτι. Τα ξέρετε, αντιπαραθέσεις με κάποιους τοπικούς δημοσιογράφους και τα λοιπά και με το θέμα του νερού, τα φροντίζουμε να τα αναρτούμε για να ξέρει και ο καθένας, ότι το νερό που πίνει ποια χαρακτηριστικά έχει. Και υπάρχει το δεδομένο ότι 150 χρόνια η Κόρινθος δεν είχε πόσιμο νερό, υπάρχει φοβία των κατοίκων. Προσπαθούμε να τους πείσουμε με διάφορους τρόπους ότι το νερό είναι πάρα πολύ καλό. Να πιάσουμε λοιπόν το κουμπάρι από την αρχή. Το νερό της Κορίνθου έχει χρώμιο, έχει εξασθενές χρώμιο? Όχι, εξασθενές δεν έχει. Ούτε ολικό χρώμιο έχει. Για να το πιάσουμε λοιπόν το κουβάρι, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Η τελευταία μέτρηση που έγινε 1η-11, αν δεν κάνω λάθος. Η σκοχημική έγινε τον 11ο, ναι. Του 2011. Ναι. Του 2012. 11. Πριν από 3 μήνες. Ωραία. Η τελευταία λοιπόν μέτρηση. Τι έδειξε στα αποτελέσματα? Κάνατε μετρήσεις, κάνετε συνεχώς μετρήσεις για χρώμιο, για εξασθενές χρώμιο? Κάνετε συνεχώς μετρήσεις? Κοιτάξτε, κάνουμε συνεχώς μετρήσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους και σε διαπιστευμένα εργαστήρια για παραμέτρους οι οποίες μπορούν να μετρηθούν. Το Γενικό Χημείο του Κράτους μας μετράει περίπου 20 παραμέτρους. Το διαπιστευμένο εργαστήριο μας έχει κάνει μετρήσεις πάνω από εκατοντάδες παραμέτρους. Μετρήσαμε τον Μάιο, νομίζω, πέρσι, μετά μετρήσαμε τον 11ο μήνα. Θα ξαναμετρήσουμε πάλι, ενώ έχουμε μια υποχρέωση μια φορά το χρόνο. Κάνουμε περισσότερες αναλύσεις. 3 με 4 φορές το χρόνο. Ναι, όχι, κάνουμε πολλές χημικές, κάνουμε πάρα πολλές, αλλά ειδικά για όλες, για φυτοφάρμακα, ουσίες διάφορες, βαρέα μέταλλα, χρώμιο, τα πάντα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει, ας πούμε, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα κάνουμε σε πακέτο ολόκληρο σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Τι σημαίνει ότι τη διαφορά του να έχει ένα εργαστήριο ο Δήμος Κορίνθου, Κορινθίων, με το να έχει, να απευθύνει σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο? Ένα. Ο Δήμος Κορινθίων, όπως και κάθε Δήμος και κάθε υπηρεσία, αν θέλεις, δεν μπορεί, ούτε ακόμα και τα ιδιωτικά εργαστήρια, αν δεν είναι διαπιστευμένα κατά ΕΣΥΔ, δεν μπορείς να δώσεις αναλύσεις οι οποίες πάνε στο. Έχεις αναλύσεις για δικιά σου χρήση. Αλλά από εκεί και μετά, επειδή υποτίθεται ότι είσαι εσύ ο εργοδότης και αν το εργαστήριο δεν είναι και διαπιστευμένο, βέβαια εσύ ξέρεις τι νερό δίνεις. Και αυτό από εκεί και μετά πρέπει να γίνονται και κάποιες αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο για να έχεις επίσημα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν ένα διαπιστευμένο εργαστήριο κάνει τις μετρήσεις. Δεν μπορεί να πει ψέματα αυτό, γιατί έχει έλεγχο από τον ΕΛΟΤ, από τον ΕΦΕΤ, δηλαδή οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που δίνουν τη διαπίστευση, ελέγχουν και το εργαστήριο ως προς την αξιοπιστία του. Γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο η μέτρηση? Δεν το ξέρω. Ή παίρνεις ένα μπουκάλι νερό, δεν το ξέρω. Εσύ και θα σας απαντήσω. Το εργαστήριο τώρα το ίδιο. Μπορώ να έχω μια τιμή από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο που παίρνω και σε ένα μπουκάλι νερό? Ένα λεπτό, γιατί θα πούμε και σε ένα θέμα το οποίο ήταν και θέμα αντιπαράθεσης. Εάν εγώ πάρω ένα μπουκάλι νερό και το στείλω σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, όσο και τίμιος και ηθικός να είμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσει το διαπιστευμένο εργαστήριο αποτελέσματα στηριζόμενο στην ετοιμότητά μου ή στην ηθική μου, έτσι. Για να δώσει αποτελέσματα το διαπιστευμένο εργαστήριο, κάνει μόνο του τη δειγματοληψία. Με δειγματολήπτες οι οποίοι έχουν κάποιο πτυχίο, έχουν κάποια αρμοδιότητα κτλ. Δεν μπορώ δηλαδή να πάρω εγώ, όχι ότι δεν θα μου το εξετάσει. Μπορείτε εσείς να πάρετε νερό ή από ένα πηγάδι δικό σας, να το πάτε σε ένα χημικό εργαστήριο, να σας κάνει μια ανάλυση. Εάν δεν είναι διαπιστευμένο, η ανάλυση θα είναι μόνο για δικιά σας χρήση. Και αν είναι διαπιστευμένο, δεν θα σας πει ποτέ ότι το νερό θα γράψει επάνω κατά δήλωση του πελάτη. Ωραία. Η μετρήση λοιπόν από το διαπιστευμένο εργαστήριο για το Δήμο Κορινθίων και για το νερό που πίνει η Κορίνθη. Τι λένε? Ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μισό. Χρώμιο. Εξασθενές χρώμιο. Μηδέν. Και κολοβακτερίδια. Μηδέν.
Και για τις τρεις τιμές δηλαδή. Ναι, 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 μηδέν. Μπορείτε να μας τα. Γιατί μπορεί να μην το ακούσουν οι τηλεθεατές. Μηδέν, σας λέω, τι να σου πω. Θέλω να μας πείτε, για χρώμιο η τιμή είναι μηδέν. Μηδέν, για... μηδέν. Είναι κάτω από ανιχνεύσιμα όρια μηδέν. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει καθόλου ούτε ολικό ούτε εξασθενές. Αν και αν είχε ολικό δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα, θα έπρεπε να προχωρήσει το εξασθενές. Αλλά και ολικό που κάνουμε και εξασθενές είναι και τα δύο μηδέν. Αυτό. Και στα βαριά μέταλλα πάλι έχουμε πολύ χαμηλούς, πολύ κάτω από τις μετρήσεις. Μάλιστα. Και μηδέν. Τις περισσότερες μηδέν. Επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ισχυρή μνήμη. Στο παρελθόν είχε υπάρξει μία μέτρηση από το ΠΑΚΟΕ, στο οποίο έχει μηνύσει ο Δήμος, το οποίο έχει μηνύσει ο Δήμος Κορινθίων. Εκείνη η μέτρηση, μήπως έβγαζε, τι έβγαζε. Ο Δήμος Κορινθίων υπήρχε μία αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΚΟΕ και του Δήμου Κορινθίων. Τότε το ΠΑΚΟΕ έκανε και κάποιες μετρήσεις κατά μήκος Εθνικής Οδού και στην Κόρινθο μέσα, σε διάφορα σημεία της Κορίνθου, και εκεί έχει τις έχεις μετρήσεις για τη στήλη, νομίζω, στον κύριο Νομάρχη τότε, στο Υπουργείο κτλ. Για όλη την περιοχή, από τον Ασπρόπυργο μέχρι την Κόρινθο, μάλλον από τον Οροπό ουσιαστικά μέχρι την Κόρινθο, κάποιες δεκάδες μετρήσεις. Στις Κορίνθου όλες οι μετρήσεις και του ΠΑΚΟΕ ήταν μηδέν στο χρώμιο.